στο πολυκομματικό πια Υπουργείο Άμυνας. Υπουργός Εθνικής Άμυνας ορκίστηκε αφού παραιτήθηκε από βουλευτής ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αναπληρωτές υπουργοί ο πρώην Υπουργός Υποδομών Γιάννης Γαγκούσης και ο αντιπρόεδρος του Λαός Γιώργος Γεωργίου, ενώ παραμένει υφυπουργός ο Κώστας Πυλιόπουλος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραμένει Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αναπληρωτή υπουργό τον Σοκράτη Ξυνίδη και υφυπουργούς τον Θάνο Μωραΐτη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του Λαός, που έχει γίνει πολλές φορές θέμα συζήτησης από συναδέλφους του αλλά και δημοσιογράφους για τη στάση του εντός και εκτός Βουλής, αναλαμβάνει τον κρίσιμο κλάδο της Ναυτιλίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κρατά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή υπουργό τον Νίκο Συφουνάκη και υφυπουργό τον Γιάννη Μανιάτη. Υπουργός Παιδείας παραμένει η Άννα Διαμαντοπούλου, με αναπληρωτή υπουργό τον πρώην διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο, ενώ η Εύη Χριστοφιλοπούλου παρέμεινε υφυπουργός. Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο βουλευτής του Λαός Μάκης Βορύδης, με υφυπουργό τον Γιάννη Μαντιώτη. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το Υπουργείο Εργασίας παραμένει ως έχει, με τον Γιώργο Κουτρουμάνη υπουργό και τον Γιάννη Κουτσούκο υφυπουργό. Υπουργός Υγείας παραμένει ο Ανδρέας Λοβέρδος, με νέο υφυπουργό, ένα καθαρά κομματικό στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην πρόεδρο του Γραφείου της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Οι υφυπουργοί ορκίστηκαν εκ νέου, οι Μάρκος Μπόλαρης και Μιχάλης Τιμοσίδης. Ο Κώστας Κανδαλίδης παραμένει επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με υφυπουργούς τον Γιάννη Δρυβελέγκα και τον Αστέριο Ροντούλη του Λαός. Στο τέλος αυτή η κυβέρνηση θα αποδειχθεί μια κυβέρνηση της καπανέας, διότι μορφοποιεί το μέλλον της χώρας. Κυρίως θα μορφοποιήσει ένα νέο μέλλον για τον αγροτικό κόσμο. Άθικτο παραμένει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου και τον Γιώργο Πεταλωτή στην ηγεσία του. Αν και η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει θέμα αλλαγής της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό παρέμεινε ίδιο, με υπουργό τον Χρήστο Παπουτσί και υφυπουργό τον Μανώλη Όθωνα. Φαίνεται πως κανείς δεν τόλμησε να μετακομίσει στη λεωφόρο Καταχάκη, εν ώψη μάλιστα και της 17ης Νοεμβρίου και όσων κινητοποιήσεων ακολουθήσουν. Ο Παύλος Γερουλάνος παραμένει υπουργός πολιτισμού, με υφυπουργούς τον Γιώργο Νικητιάδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πέτρο Αλιβιζάτο. Πρέπει να πετύχει οφείλουμε όλοι να εργαστούμε γιατί αυτό είναι η απέτηση του ελληνικού λαού. Τέλος εποχής και αρχή καινούριας. Συνέχεια μιας εποχής που αλλάζει. Υπουργός Επικρατείας αναλαμβάνει ο Γιώργος Σταυρόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ηλίας Μόσχαλος αποτελεί παρελθόν για τη νέα κυβέρνηση, της οποίας ο εκπρόσωπος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα εδώ το